Είμαστε λίγες μέρες πριν από μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και η χώρα βρίσκεται σε μια αφενός προτεταμένη προεκλογική περίοδο, παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, αφετέρου σε μια περίοδο παγώματος κάθε κυβερνητικής δραστηριότητας, την πιο δύσκολη στιγμή για το μέλλον μας, για την οικονομία μας, για τη σχέση μας με την Ευρώπη. Σε λίγες μέρες οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, καλούνται για δεύτερη φορά να πουν την άποψή τους, να ψηφίσουν για την κυβέρνηση και όχι για την αντιπολίτευση που θα πάρει στα χέρια της την τύχη της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 6ης Μαΐου υπέστη μία συντριπτική ήττα. Το γνωρίζουμε καλά, έχουμε πλήρη αίσθηση ενός αποτελέσματος που έφερε το ΠΑΣΟΚ 30 μονάδες πίσω από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Ήταν 2,5 χρόνια που στις πλάτες του ΠΑΣΟΚ ξέσπασε η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κρίση, αυτή που σήμερα βλέπουμε ότι επηρεάζει πια το σύνολο του Νότου και αρκετές χώρες του κέντρου της Ευρώπης. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να αντιμετωπίσει το τέλος μιας εποχής, της μεταπολιτευτικής εποχής, και να απαντήσει για τις παθογένειες και τα προβλήματα μιας χώρας, ενός πολιτικού και ενός διοικητικού συστήματος, ενός μιας μεγάλης περιόδου που βέβαια και το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, είχε πολύ μεγάλες ευθύνες. Αυτή λοιπόν η διετία, συν τους 6 μήνες της κυβέρνησης όπου συμμετείχαν και τα δύο κόμματα, κλήθηκε να αντιμετωπίσει δυσανάλογα μεγάλες ευθύνες και πάρα πολύ μεγάλη κρίση, την οικονομική λογική και αντιμετώπιση της οποίας δεν μπορούσε να προτείνει κανείς στην υφήλη όπως φάνηκε μέχρι σήμερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις την τελική απάντηση και την αποτίμηση την δίνει η ιστορία. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε να απαντήσουμε σε πολίτες των οποίων η προσωπική ζωή εφήγει. Ξέρουμε ότι χρειάζεται να απαντήσουμε σε ανθρώπους, νέους ανθρώπους για το θέμα της δουλειάς, σε ανθρώπους που μειώθηκε η σύνταξή τους, σε ανθρώπους που έχουν τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Πιστεύουμε ότι η ρίση «εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό» ισχύει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έχουμε σε αυτή τη χώρα μεγάλη εμπειρία προεκλογικών περιόδων, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αναμάρτητο σε αυτό, που υπόσχονται όλοι πολλά και ουσιαστικά ο δημόσιος λόγος είναι αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει με απόλυτη ειλικρίνεια. Ξέρει ότι πολλά αυτιά είναι κλειστά μετά από όσα συνέβησαν, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.